το Πάσχα για μας σημαίνει πραγματικά Ανάσταση και προϋπόθεση για καλύτερα ταμεία. Ως μια δυνατή όθηση στα ταμεία τους που έκλεισαν με θετικό πρόσημο, χαρακτηρίζεται από τον εμπορικό κόσμο και τον κλάδο της εστίασης η κίνηση που καταγράφηκε την περίοδο της Πασχαλιάς στο Ρέθυμνο. Το Πάσχα των Καθολικών αλλά και των Ορθοδόξων, συνδυαστικά με το άνοιγμα των ξενοδοχείων και την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου από τις αρχές Απριλίου, πλημμύρισε το Ρέθυμνο με επισκέπτες οι οποίοι επένδυσαν μαζικά τα χρήματά τους στην τοπική αγορά, με τα καταστήματα που απευθύνονταν στα παιδιά να καταγράφουν υψηλότατους τζίρους. Εμπορικά, αυτό που έχει αποτυπωθεί, πως γίνεται κάθε Πάσχα, δουλέψανε περισσότερο τα καταστήματα που είχε θέμα το παιδί. Είναι λαμπάδα, είναι ρούχα, είναι παπούτσια. Αυτό ήταν η πρωτοκαθεδρία στην εμπορική κίνηση. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, η κίνηση το Πάσχα κοιμάνθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, δηλαδή ήταν στο συν 10 με 12% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ ήταν σαφώς πολλαπλάσια με τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το ότι κατέβηκε ο κόσμος στην αγορά, το ότι κάποιες μέρες ήταν πάρα πολύ καλές καιρικές και ο κόσμος περπάτησε, είδε βιτρίνες, ρώτησε τιμές. Για μας αυτό προλέγει ότι οι επόμενες μέρες εμπορικά θα είναι επίσης καλά. Και στον κλάδο της εστίασης τα χαμόγελα ικανοποίησης είναι τεράστια. Οι εκδρομές του Πάσχα, κυρίως από την υπόλοιπη Ελλάδα, συνδυαστικά όμως και με τους αλλοδαπούς επισκέπτες, έκαναν τη διαφορά και έτσι τα ταμεία είναι στο συν 10% συγκριτικά με πέρυσι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν στην ουσία το πρώτο Πάσχα χωρίς περιοριστικά μέτρα και χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο κόσμος ήθελε να βγει, να ξεδώσει και όλα κύλησαν ομαλά. Ήταν ένα πολύ όμορφο και πολύ ζεστό Πάσχα. Η κίνηση στα καφέ και στις ταβέρνες της πόλης ήταν αξιοσημείωτη καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με τους τζίρους όμως των καταστημάτων να απογειώνονται κυριολεκτικά το διήμερο της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ από εδώ και πέρα η συνεχής ροή των αλλοδαπών επισκεπτών προμηνύει τη θετική πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου. Βλέπουμε μια πολύ καλή κίνηση από τουρίστες, τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει. Σιγά σιγά ανοίγουν και όλοι οι συνάδελφοι δικοί μας, από την παραλία του Άδελε μέχρι το Κουμπέ σχεδόν ανοίγουν όλοι, κάθε μέρα ανοίγουν και κάποιοι, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ωστόσο, ευχή κάθε κρίκου της αλυσίδας του ρεθμιώτικου επιχειρήν είναι η ικανοποιητική κίνηση που ήδη καταγράφεται σε κάθε κλάδο να μην επηρεαστεί από κανένα πρόσμενο παράγοντα, αλλά ούτε και από την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.